Αυτή την περίοδο, όπως ξέρετε, όλοι κάνουμε γεωργικές εργασίες. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ναι, μεν επιτρέπεται η καύση, αλλά επιτρέπεται η καύση με ορισμένες προϋποθέσεις. Όλοι θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα. Εκεί που πραγματοποιούμε την καύση, θα πρέπει μετά με λίγο νερό, με λίγο χώμα, να σκεπάζουμε τα υπολείμματα της καύσης, έτσι ώστε όταν ο καιρός μετά από λίγο, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, αγρίευει, δηλαδή δημιουργούνται, σχηματίζονται άνεμοι, γιατί υπάρχει μια κλιματική αστάθεια αυτή την περίοδο. Αυτά τα υπολείμματα της καύσης, αυτές οι καρβουνίθρες που λέμε, να μην μπορούν με τον άνεμο να μεταφέρονται σε σημεία τα οποία μπορούν να μας προκαλέσουν πυρκαγιές. Το 95% των εκδηλωθέντων πυρκαγιών είναι από αυτό το πράγμα, ειδικά αυτή την περίοδο. Πρόσφατα είχαμε και μία φωτιά στο Δερβαίνι Κορινθίας και πάρα πολλές φωτιές. Αρκεί να σας πω ότι χθες είχαμε 15 ενάρξεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ας ευχηθούμε να είναι χαμηλό το ποσοστό φέτος. Μακάρι θα πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε πιο πολύ ενσυνείδητοι και πιο πολύ προβληματισμένοι ως πολίτες και που είμαστε σε αυτή την κοινωνία και σε αυτό το πανέμορφο μέρος της Πελοπόννησης όπου ζούμε. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, τα ξέρουν οι πολίτες, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, θα πρέπει να γίνουν σχετικές αποψηλώσεις και σχετικοί καθαρισμοί τόσο από σε οικόπεδα, σε χώρους όπως είναι τα κημητήρια και σε ευπαθείς χώρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς που θα μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα. Η αρμοδιότητα αυτή είναι στους Δήμους, αλλά τα πρόστιμα είναι στους πολίτες. Άρα πρέπει και οι πολίτες να πάρουν τα μέτρα τους. Ποια είναι η αρμοδιότητα των Δήμων στους καθαρισμούς? Η αρμοδιότητα των Δήμων στους καθαρισμούς είναι οι πολίτες πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει σχετική νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, εάν κάποιοι πολίτες δεν έχουν πραγματοποιήσει τους αρμόδιους καθαρισμούς, μια εισαγγελική παρέμβαση να μπαίνουν μέσα στο χώρο και να καθαρίζουν και να χρεώνουν τον ανάλογο ποσό του πολίτη, καθαρισμού στον πολίτη. Στον ιδιοκτήτη, ναι. Σας ευχαριστούμε. Με εισαγγελική είναι όταν είναι φραγμένο. Όταν είναι φραγμένο.